πάμε στο Λονδίνο, στο Γιώργο το Μαυρίδη, σύμβουλος μόδας. Αυτό το αγόρι που ουσιαστικά είναι η πρώτη. Τον έχουμε τον Γιώργο. Και τον έχουμε σήμερα πολύ στυλάτο. Πού τον βλέπεις εσύ τον Γιώργο? Τον είδε, τώρα θα τον δούμε. Α, Γιώργο, είσαι in fashion, μας αρέσεις έτσι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε? Γεια σου, Γιώργο, καλά εσύ? Μια χαρά. Παρασκευή και σήμερα. Πού είσαι, παιδί μου? Πού είσαι? Καταρχάς, ευχαριστούμε που μας κάνεις τη χάρη να βγεις Παρασκευή, ενώ ξέρουμε ότι ζορίζεσαι πάρα πολύ. Δεν πειράζει. Τώρα ετοιμαζόμαστε, έχουμε ένα γκάλα event στις 6 ώρα και ετοιμαζόμαστε εδώ με την ομάδα. Είσαι πάρα πολύ όμορφος, Γιώργο, σήμερα. Αυτό να μην σε ευχαριστώ πολύ. Και εσείς πολύ ωραία είστε. Ευχαριστούμε. Καθημερινά είμαστε έτσι. Μας βλέπεις τώρα μόνο. Λοιπόν, τι γίνεται, μας είπες, βλέπουμε Ναόμι Κάμπελ. Model Show The Face, τι γίνεται με την κακιά κυρία της πασαρέλας? Λοιπόν, ξεκινά καινούριο τηλεοπτικό fashion reality, όπως είμαστε γνωστοί με το Next Top Model, το οποίο είναι ανά τον κόσμο. Ναι. Και έχει γίνει και κάποιες σειρές, έχουν γίνει και στην Ελλάδα. Η Ναόμι Κάμπελ ήθελε να πρωτοπορήσει και να φτιάξει το δικό της. Δεν της άρεσε το Next Top Model και να... που το έχει η Tyra Banks, η αντίζηλό της, μπορούμε να πούμε, σαν supermodel. Και θέλει να ξεκινήσει το δικό της. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, έχει ασχοληθεί ξανά η Ναόμι με την τηλεόραση? Με τηλεόραση, όχι. Όχι. Στο παρελθόν, όχι. Uh-huh. Είναι κάτι καινούργιο που δοκιμάζει να κάνει. Και στα προγνωστικά δείγματα θα είναι πάρα πολύ καλό, επειδή το production είναι πάρα πολύ καλό και η ομάδα που έχει μαζί της. Το μπλα το όχι. Γιατί το παρουσιαστικό το όχι και είναι όμορφο και είναι μαύρη γαζέλα τη πασαρέλα και ωραία και αυτά. Το μπλα μπλα το όχι γενικά. Τον αέρα στον τηλεοπτικό φακό το όχι. Το κλειδί, έχει. Okay, ναι. Το κλειδί είναι αυτό που είπε στην αρχή. Ότι είναι κακιά. Και αυτό θα πουλήσει. Για να μην πω το άλλο, επειδή είμαι στην τηλεόραση και δεν μπορώ να την πω σκύλα, πρέπει να βρω κάτι άλλο. Σμέρνα. Είμαι σίγουρη γιατί Σμέρνα με φωνάζει όλο το καλοκαίρι. Σμέρνα με φωνάζει αυτό το. Το κατά τα άλλα γλυκείται το πλάσμα. Θες να πεις δηλαδή ότι είμαι το ίδιο κακιά με την Ναόμι? Θα ζητήσω να κάνουν μια αλλαγή. Να πεις το ίδιο όμορφο είναι το δεκτό. Αλλά όχι το ίδιο κακιά, όχι. Όχι, καμία σχέση. Μπράβο, Ρίγο. Εσύ Γιώργο που το ξέρεις, συγγνώμη. Βλέπεις. Ρώτα και εμάς. Είχα τη χαρά, μπορώ να πω, να δουλέψω με την Ναόμι πριν 3 χρόνια. Ναι. Κάναμε μια φωτογράφηση μαζί και ήταν, η εμπειρία ήταν, θα μου μείνει αξέχαστη, μπορώ να πω. Είναι πολύ δύσκολος πελάτης να δουλέψει μαζί του, μαζί της. Αλλά να δούμε τώρα τι θα κάνει στο τηλεοπτικό τομέα. Δεν θα είναι μόνη της, θα έχει άλλα 2 μοντέλα μαζί της, την Καρολίνα Κούρκοβα. Και την Κόντο Καλιτζουνάκη. Ευχαριστώ. Τι δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι κοκάλος εδώ στο τηλεοπτικό. Είναι ο Μπέρας που τον εμποδίζει να λάβει τα μηνύματα γρήγορα. Τι θες τώρα? Πες βρε Γιώργο. Γελάς. Θα αφήσει η Ναόμι Κάμπελ δίπλα τις ωραίες γυναίκες. Θα έχει άλλα 2 μοντέλα μαζί της. Την Καρολίνα Κούρκοβα και την Κοκό Ρόσα. Σαν συμπαρουσιάστρες ή σαν γλάστρες? Θα είναι και αυτές μέντορες. Από ό,τι κατάλαβα, ακόμα δεν έχει βγει ακριβώς πώς θα είναι το show. Αλλά θα είναι 3 οι βασικοί μέντορες. Η Ναόμι, η Καρολίνα και η Κοκό. Που θα αναλάβουν κορίτσια. Κάτι σαν το X Factor περίπου θα είναι. Πως ο καθένας έχει τη δικιά του ομάδα. Ναι, σωστά. Mm-hmm. Οπότε συναγωνίζονται και μεταξύ τους. Ακριβώς. Θα υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός. Mm-hmm. Βέβαια έχει καταφέρει να πάρει τον Nigel Barger από το Next Top Model. Οπότε η Tyra ήδη θα έχει αρχίσει τη διαμάχη μαζί με την Ναόμι. Οπότε υπάρχει έντονος δώρος αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω ότι θα γίνει αυτό ξεκατίνιασμα τρελό. Τρελό όμως. Και αυτό είναι και το ζητούμενο, φαντάζομαι, για να πουλήσει το reality, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Κοίτα, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι το fashion έχει, πέρα από τα περιοδικά, πέρα από τις φωτογραφίες, έχει πάρα πολύ μπει έντονα στα σπίτια μας, δηλαδή στο καθημερινό άνθρωπο. Να βλέπει τηλεοπτικά και να ασχολείται με fashion. Έχουν γίνει πόσα reality. Γιατί άμα δεν δει την Ναόμι να ξεμαλιάζεται στην τηλεόραση, πώς θα πρέπει να μαζέψει τα καστανά του? Είναι δυνατόν? Είναι επειδή ψυχολογία. Αλλάζουν και κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι όπως τη μαγειρική. Βγήκε από την κουζίνα μας, μπήκε στην τηλεόραση. Ακριβώς. Έφυγε από την δουλειά μας. Έχει γίνει κάτι που δεν στη δική μου τη δουλειά δεν ήταν ποτέ, πάντως θα σε ενημερώσω η μόδα. Μάλιστα. Ναι, Γιώργο.
Να δούμε τι πρόκειται να γίνει τώρα. Θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο το 2013. Οπότε, θα ενημερώσεις για τα Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει όμως. Όχι, τώρα ξεκινάνε τα casting. Ξεκίνησαν τα casting στη Νέα Υόρκη, στο LA και στο Μαϊάμι. Α, είναι ζωντανό δηλαδή. Τα επόμενα Σαββατοκυριακά. Και πιστεύω να έχουν τελειώσει το Δεκέμβριο, οπότε να ξεκινήσουν. Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί το συγκεκριμένο show? Ορίστε. Σε ποιο κανάλι θα προβληθεί? Στο Oxygen. Είναι καλωδιακό κανάλι. Στην Αμερική δεν είναι όπως είμαστε εμείς στην Ελλάδα, έχουν όλα τα cable. Είναι... Πληρώνεις για το κανάλι αυτό δηλαδή? Στην Αμερική ναι. Για να το δούμε εμείς εδώ πιστεύω θα πάντα κάποια συνεργασία γίνεται και τα δείχνουν. Ή μέσα online σίγουρα. Αλλά θα ακουστεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Οπότε θα μας κρατάς ενημερούς για αυτή την ιστορία, Γιώργο. Όπου η Ναόμη σε τι φάση της ζωής της είναι, έτσι κλείνοντας να ολοκληρώσουμε? Είναι μόνη ακόμα? Είναι super model, 42 χρονών. 42 πήγε. 42. Τελευταία της εμφάνιση που έκανε ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο, που ναι, τελείωσε, έκανε την πασαρέλα μαζί με την Kate Moss. Μια χαρά είναι, ανάγκη δεν έχει. Ανάγκη, βέβαια ανάγκη δεν έχει. Τι ανάγκη, άμα έχει τώρα ανάγκη και η Ναόμη, συγγνώμη κιόλας. Οπότε να σε αποδεσμεύσουμε για να πας και στο γκαλά. Πω, καταπληκτικό δεν είναι. Και εγώ θα θέλεις να πω ότι, παιδιά, φεύγω τώρα από την εκπομπή και έχω να πάω σε ένα γκαλά. Και θα γυρίσουν από εμείς να μου πούνε καλά. Επιστροφή. Καλά. Λοιπόν, παιδιά, να είστε καλά. Πάπα νεύρα από το κοντρόλ. Μην πάει ένας άνθρωπος σε ένα καλά να ψάξετε να πάτε τα λυσακά σας. Λοιπόν, Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι γερός και δυνατός. Πολλά φιλιά σε όλο το Λονδίνο. Να είστε καλά. Θα τα πούμε ξανά σε 15 μέρες από τώρα. Ακριβώς. Έτσι. Σε θέλουμε πάλι in fashion, έτσι, να είσαι επικεντρικός. Φέτος μας αρέσει πάρα πολύ. Μπράβο, Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια πολλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργο. Εκπληκτική εμφάνιση σήμερα, Γιώργο. Καταπληκτικός. Πάμε σε... Θα έρθει κανένα γλυκό από το άρωμα.